Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία της Εθνικής. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα. Πρώτη εβδομάδα κύλησε πολύ ομαλά. Ήταν ένα είδος αναγνωριστικής εβδομάδας με νέα παιδιά μέχρι να ενταχθούν στο τρόπο που θέλουμε να προπονιούμαστε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώς, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό τραυματισμό, είμαστε μια χαρά. Προετοιμαζόμαστε σε όλα τα θέματα σωματικά, ψυχικά και ψυχολογικά για να αντιμετωπίσουμε το Λουξεμβούργο στην 1η του Ιουλίου. Έχουμε τα φιλικά παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα. Φεύγουμε για προετοιμασία στην Ιταλία για να δοκιμαστούμε, να δούμε σε ποια επίπεδα θα είμαστε πριν τον αγώνα. Νομίζω η προετοιμασία κυλά με το ρυθμό που θέλουμε και θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου. Κάτι που είχαμε στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, που ήταν και ο λόγος που κερδίσαμε στο τέλος του παιχνιδιού, που πήραμε τα αποθέματα ενέργειας που θέλαμε από τον κόσμο. 5.000 κόσμος που αυτό θέλουμε να επαναληφθεί και στο νέο μας γήπεδο και στη νέα μας έδρα. Να πούμε ότι χωρίς τον κόσμο δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη νίκη για να προκριθούμε στον επόμενο γύρο. Οπότε όλος ο κόσμος, όλος ο μπασκετικός κόσμος, γενικά ο αθλητικός κόσμος και όσοι θέλουν να στηρίξουν μια εθνική ομάδα της Κύπρου, θα παρευρεθούν στο γήπεδο την 1η Ιουλίου για να στηρίξουν την εθνική μας.